Αγίου Κομωτινής ιδρύθηκε το 1980 με σκοπό να συμβάλλει στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας. Με εκδηλώσεις στην αρχή πολιτιστικού περιεχομένου, διαλέξεις ιστορικού και ιατρικού περιεχομένου, φεστιβάλ κιθάρας, οικαστικά και άλλα πολλά, πάρα πολλά. Το 2000 ιδρύει το χορευτικό τμήμα και το 2010 φτιάχνει την χοροδία. Η χοροδία δεν βασικά ξεκίνησε εκκλησιαστική και από το 2015 είναι πολλαπλών εκδηλώσεων χοροδία. Σε ξένες γλώσσες, ελληνικά, ιταλικά, αγγλικά, αρμένικα. Έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη. Εδώ στη Πέρα μου έχει συμμετέχει. Εδώ στην Ξάνθη, είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχει στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ξάνθης, στις γιορτές παλιάς πόλης μάλλον. Και πιστεύουμε και στο μέλλον να μας τιμήσουν οι εξατρώτες, να μας καλέσουν για να συμβάλλουμε και εμείς στην επιτυχία αυτού του τόσο σημαντικού πολιτιστικού έργου που παράγεται εδώ στην Ξάνθη. Από πόσα μέλη αποτελείται περίπου ο σύλλογός σας, κύριε Πρόεδρε? Ο σύλλογός μας αποτελείται από 80 μέλη ενεργά. Από τα οποία βέβαια αυτοί που δουλεύουν πάντα στους συλλόγους είναι κατεβαίνει στα δάκρυα των δύο κεριών. Αυτοί είναι που παράγουν το περισσότερο έργο. Βέβαια έχουν μια πολύ καλή δασκάλα από εδώ. Ξέχασα να πω ότι από πέρυσι έχουμε εργαστήριο ζωγραφικής και έργα από το εργαστήριο αυτό έχουν βραβευτεί και τον Δεκέμβριο μήνα θα πάνε στην Αθήνα για να πάρουν τα βραβεία τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε να περάσετε ωραία εδώ στις γιορτές παλιάς πόλης. Καλά και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα γίνονται για ένα και μοναδικό σκοπό, να συνεχίσουμε τις παραδόσεις μας και να πάμε ακόμη ψηλότερα.